Επανερχόμαστε στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, στον Δήμο Πατρεών. Είναι μαζί μου ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, με θητεία και στον Δήμο Πατρέων βεβαίως. Υπήρξε αντιδήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του κυρίου Δημαρά. Ο λόγος για τον Ανδρέα Φίλια, του οποίου την τοποθέτηση θα ζητήσω εν ώψη του Β' γύρου μεταξύ Πελετίδη και Σβόλη. Καλησπέρα σας, κύριε Φίλια. Καλησπέρα. Τι λέτε, υπάρχει περιθώριο ανατροπής? Φυσικά και υπάρχει περιθώριο ανατροπής. Τουλάχιστον τα νούμερα αυτό δείχνουν. Αρκεί να υπάρχει και η διάθεση από τον πατρινό λαό, που πιστεύω πραγματικά ότι υπάρχει, να αλλάξει την υφιστάμενη κατάσταση, που στο κάτω-κάτω της γραφής είναι ένα ζητούμενο, εξακολουθεί και είναι ζητούμενο και ήταν ζητούμενο καθ' όλη την προεκλογική περίοδο από όλες τις παρατάξεις. Άρα δεν μένει παρά να γίνει πραγματικότητα. Και μαθηματικά γίνεται. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, ευρύτερες δυνάμεις, απευθύνουν προσκλητήριο σε όλους τους πολίτες για τον κύριο Σβόλη? Απευθύνεται προσκλητήριο και σε αυτούς που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτούς που ψηφίζουν ΚΚΕ, ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ. Καταρρύπτονται οι ιδεολογικές διαφορές, οι κομματικές διαφορές στον πρώτο βαθμό? Και αν ναι, γιατί? Κοιτάξτε, μιλάμε για τοπική αυτοδιοίκηση. Φυσικά και ο καθένας έχει την κομματική του προέλευση, τα πιστεύω του. Η τοπική αυτοδιοίκηση όμως είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, πολύ δε περισσότερο στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Και εδώ μιλάμε για το Δήμο της Πάτρας. Είναι λοιπόν μια περίπτωση στην οποία ακριβώς ανάποδα η νυν Δημοτική Αρχή έχει ταυτίσει την κομματική της προέλευση με τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης του Δήμου. Αυτό λοιπόν έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία έχουν καταδικαστεί όλα αυτά τα χρόνια από πάρα πολύ κόσμο και από σύσσωμη την αντιπολίτευση, και κατά τη διάρκεια της θητείας, αλλά και κατά τον προεκλογικό αγώνα. Συνεπώς λοιπόν η έκκληση που γίνεται είναι η συγκεκριμένη, ότι ανεξάρτητα κομματικής τοποθέτησης, ανεξάρτητα αν θέλετε άλλων δεσμεύσεων που μπορεί ο καθένας μας προσωπικά να έχει, εδώ κοιτάμε στα μάτια το καλό της πόλης. Ποιο είναι το καλό της πόλης? Η πόλη πρέπει να προχωρήσει μπροστά. Πρέπει να απαγκιστρωθεί από κομματικές αγγυλώσεις, από ζητήματα που λειτουργίας που αφορούν τέλος πάντων το παρελθόν. Εδώ βρισκόμαστε σε μία αλλαγή, γενικότερη αλλαγή του κόσμου μας, και δυστυχώς η Πάτρα τα τελευταία χρόνια αδυνατεί να την ακολουθήσει. Αυτό λοιπόν έχει συγκεκριμένους λόγους και έχει και ονοματεπώνυμο, αν θέλετε. Εδώ λοιπόν είναι η συζήτηση η οποία γίνεται και το δίλημα το οποίο τίθεται. Τι θέλουμε? Θέλουμε μια Πάτρα όπως είναι σήμερα, ή θέλουμε μια Πάτρα η οποία θα προχωρήσει και θα μπορούμε και εμείς να μιλούμε όπως για άλλες αντίστοιχες μεγαλοπόλεις στην Ελλάδα? Εγώ δεν καταλαβαίνω και κάτι ακόμη, το θέτω σε όλους όσους μιλώ. Υπάρχουν συνδυασμοί που κατέρχονται στις εκλογές γιατί έχουν το δικό τους πρόγραμμα, αλλά και γιατί δεν συμφωνούν με την κατεύθυνση που αυτή τη στιγμή οδεύει η Πάτρα. Στην κατεύθυνση που αυτή τη στιγμή οδεύει η Πάτρα. Υπ' αυτή την έννοια γίνεται, εάν ο εκλεκτός σου, επικεφαλής σου, δεν περάσει το δεύτερο γύρο, να στηρίζεις εκείνον για τον οποίο λες ότι η Πάτρα αυτή τη στιγμή καταβαραθρώνεται σε καθημερινό επίπεδο? Αυτό είναι και δικό μου ερώτημα λοιπόν. Κατά πόσο όταν επί χρόνια ολόκληρα διακηρύττεις ότι η υφιστάμενη κατάσταση είναι συγκεκριμένη, δεν μας αρέσει, δεν ταυτιζόμαστε με αυτή, θέλουμε την αλλαγή, γιατί λοιπόν δεν έχεις το θάρρος, γιατί περί θάρρους πρόκειται, αυτό είναι, και την ελευθερία να πεις ότι ναι, δεν μ' αρέσει αυτή η κατάσταση και πρέπει να την αλλάξω. Μπορεί να επιθυμούσα να είμαι εγώ αυτός που θα την άλλαζε ως επικεφαλής. Ο κόσμος όμως, ο λαός, αυτός που φυσικά και θα αποφασίσει και την ερχόμενη Κυριακή, αυτός είναι ο κυρίαρχος λαός. Αυτός λοιπόν ο λαός τι αποφάσισε? Αποφάσισε ότι αυτή τη στιγμή οι διεκδικητές του δημαρχιακού αξιώματος είναι ο κύριος Πελετίδης και ο κύριος Βόλης. Λοιπόν, μεταξύ των δύο καλείσαι να επιλέξεις ανεξάρτητα με την κομματική σου τοποθέτηση και να επιλέξεις ποιος είναι ο σωστότερος. Ποιος είναι αυτός που θα φτιάξει, τουλάχιστον θα προσεγγίσει
και με τη δική σου βοήθεια μέσα από την αντιπολίτευση, γιατί και εκεί ο ρόλος είναι σημαντικός. Εσείς είπατε ότι έχω αρκετά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και φυσικά το προσυπογράφω ότι και ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι και σημαντικός και επικοδομητικός στην όλη διαδικασία. Άρα λοιπόν δεν έχεις παρά να έχεις τη δυνατότητα και να έχεις το θάρρος να πεις ότι ναι, αυτό που έλεγα όλα αυτά τα χρόνια ισχύει και σήμερα και δεν έχει αλλάξει τίποτα και προχωράμε στο να το κάνουμε πράξη. Από εκεί και πέρα φυσικά είναι σεβαστό ότι ο καθένας θα κάνει αυτό που η συνείδησή του, αυτό που αυτός θα κρίνει την ερχόμενη Κυριακή. Εμείς οι υπόλοιποι δεν έχουμε παρά να εκφράσουμε τη δική μας τοποθέτηση, να προσπαθήσουμε να την τοποθετήσουμε και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι τα αποτελέσματα για τον Κώστα το Σβόλη, αλλά κυρίως για το Δήμο της Πάτρας, θα είναι ευχάριστα και, αν θέλετε, επικοδομητικά. Σας ευχαριστώ, κύριε Φίλια, για την παρουσία σας στο Λεπάντο. Να είστε καλά.